Η μέρα τιμής και μνήμης σημερινή για τους Έλληνες του Πόντου. Ο εορτασμός σημερινής ημέρας έχει σκοπό να υπενθυμίσει τα γεγονότα της δραματικής περίοδου των διωγμών, της γενοκτονίας και του ξεριζωμού των Ελλήνων του Πόντου από την Οθωμανική κατοχή που διήρκησαν από το 1916 έως και το 1923 και είχαν σαν αποτέλεσμα να μετατρέψουν το λαό των Ποντίων σε ένα λαό προσφύγων και διασποράς. Στο Βόλο τελέστηκε δοξολογία στον Ιερό Ναό Ευαγγελίστριας, ενώ ακολούθησε μνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο μνημείο της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, παρουσία στρατιωτικών και πολιτικών αρχών του τόπου. Σήμερα είναι η μέρα μνήμης της γενοκτονίας των αθών θυμάτων, των 353.000 αθών θυμάτων της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού. Τους θρηνούμε και τους θυμόμαστε και αγωνιζόμαστε για τη διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Σήμερα η μέρα έχει ιδιαίτερη σημασία για την Ένωση Ποντίων Ομού Μαγνησίας, γιατί πρώτη φορά κατατίθενται στεφάνια στη Νέα Ιωνία, στην προσφυγική πόλη της Νέας Ιωνίας, στο μνημείο μας, και η επιμνημόσυνη δέηση διαβάστηκε στον Ιερό Ναό της Ευαγγελίστριας. Ευχαριστούμε πολύ όλο τον κόσμο που τιμά κάθε χρονιά τις εκδηλώσεις μας και συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε για τη διεθνή αναγνώριση της ποντιακής γενοκτονίας. Υπάρχουν όμως εκκρεμότητες κάποιων χωρών και κυρίως εκείνων που οφείλουν να αποδώσουν αυτά που πρέπει στην ιστορία. Και μιλάω για τη γείτονα χώρα την Τουρκία. Οφείλει να ζητήσει ένα μεγάλο συγγνώμη και οφείλει επίσης να αναγνωρίσει αυτή τη γενοκτονία για να απαλλαγεί από το βάρος που κουβαλά. Σήμερα είναι μια μέρα μνήμης, τιμούμε την γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού και την τιμήσαμε με μια λιτή, σεμνή, αλλά βαθύτατα ιστορική και συγκρισιακή εκδήλωση, την οποία οργάνωσαν η Ένωση Ποντίων Νομού Μαγνησίας. Ας ευχηθούμε να μην έχουμε ποτέ στο μέλλον τέτοιου είδους γεγονότα.